Η τύχη της πόλης Μπάκμουτ στην Ανατολική Ουκρανία μπορεί να κρίνει και την τύχη του πολέμου με τη Ρωσία ή έστω των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο, τονίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια στιγμή που το Κίεβο προετοιμάζει την πολύ αναμενόμενη αντεπίθεση της άνοιξη, όπως αναφέρουν οι Financial Times, αλλά και εν μέσω αποκαλύψεων του Γευγένη Πριγκόζιν για τις απώλειες στην περιοχή. Το Associated Press σημειώνει ότι τα σχόλια του Ουκρανού ηγέτη δείχνουν ότι η ήττα στο Μπάκμουντ είναι περισσότερο πολιτική παρά τακτική στο πεδίο της μάχης. Και γι' αυτό παρά τις κολοσιές απώλειες του Ουκρανικού στρατού δεν υπάρχει καμία έντολη υποχώρησης. Ενώ την ίδια στιγμή τα δυτικά τεθωρακισμένα θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος σε λίγο καιρό όπως όλα δείχνουν. Ο Ουκρανος Πρόεδρος στη συνεντευξή του λέει μεταξύ άλλων ότι η χώρα του πρέπει να κερδίσει τη μάχη που διεξάγεται εδώ και 7 μήνες στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, αν και αυτό δείχνει αδύνατο, καθώς έχουν απομείνει μόνο 2.000 μαχητές οχυρωμένοι στο εσωτερικό της και περιμετρικά στις άλλες περιοχές στα δυτικά δεν υπάρχουν περισσότεροι από 7.000. Αν δεν συμβεί αυτό προσθέτει, η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για μια συμφωνία που θα αναγκάσει την Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ο Πούτιν λέει ο Ζελένσκι ότι θα πουλήσει την νίκη του στη Δύση, στη ρωσική κοινωνία, στην Κίνα, το Ιράν. Αν οσμιστεί ότι είμαστε αδύναμοι θα πιέσει ανελαίητα. Προσθέτει ότι με μία ήττα στο Μπακ η πίεση για συμφωνία θα έλθει και μέσα από την Ουκρανική κοινωνία που θα αισθανθεί κουρασμένη και θα θέλει λύση. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η ρωσική θέση είναι σε θέση ισχύω, καθώ ο ιδιοκτήτη τη Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, δήλωσε ότι οι μάχε για τον έλεγχο τη Ουκρανική πόλη Μπάκμουτ έχουν πρακτικά καταστρέψει τον Ουκρανικό στρατό, αλλά έχουν επίση προκαλέσει μεγάλη ζημιά στι δυνάμει του.